Αν θέλετε ραντεβού για αύριο ή από Δευτέρα για εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ο κλάδος των μικροβιολόγων, ακτινοδιαγνωστών, βιοπαθολόγων απεργεί πανελλαδικά από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη για το εξοντοτικό μέτρο όπως το χαρακτηρίζουν του rebate και clawback καθώς ο ΕΟΠΗ τους πληρώνει λιγότερα από το λειτουργικό τους κόστος. Ζητούμε την κατανόηση των ασφαλισμένων ε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να έχουμε καλύτερη ποιότητα ε, γενικά στις εξετάσεις που κάνουμε. Ανά την Ελλάδα, η συμμετοχή φαίνεται πως θα είναι καθολική στην κινητοποίηση, καθώς το rebate, δηλαδή η μηνιαία έκπτωση βάση τζίρου στα εργαστήρια, η οποία μπορεί να φτάσει και το 30%, και το clawback, η υποχρεωτική επιστροφή του 44% της αμοιβή για τις ήδη εκτελεσμένες εξετάσεις, τους στραγγαλίζουν όπως σημειώνουν οικονομικά και απειλούν τη βιωσιμότητα των διαγνωστικών τους κέντρων. Το rebate μαζί με το clawback και τώρα έχουν βάλει να προπληρώνουμε προείσπραξη του clawback της επόμενης χρονιάς, να επιστρέψουμε το 70%, δηλαδή ένα 20 με 25% καταλήγει σε μας που δεν είναι αρκετό για να πληρώσουμε τους προμηθευτές, το προσωπικό, όλα τα πάγια έξοδα που μπορεί να έχει ένα διαγνωστικό κέντρο. Οι γιατροί του διαγνωστικού εργαστηριακού κλάδου σημειώνουν ότι συμμετέχουν ουσιαστικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, αφού τι υπηρεσίε του προσφέρουν στο 90% των ασθενών που χρειάζονται τι ανάλογε εξετάσει. Ζητάμε να καταργηθεί το clawback, η, αν αυτό είναι αδύνατο, να μπει ένα έλεγχο στην αλόγηστη συνταγογράφηση, που πολλέ φορές ε, δεν είναι. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οι κλινικοί οι γιατροί ε, θα έπρεπε να καταλάβουν ότι ε, αυτές τι εξετάσει πρέπει να το καταλάβουν. Γι' αυτό κάνουμε την κινητοποίηση, τι πληρώνουμε εμεί. Άρα, όταν είναι απόλυτη ανάγκη, να μπουν διαγνωστικά πρωτόκολλα. Ε, να υπάρξει τελικά ένας έλεγχος σε αυτή την ιστορία. Ο κλάδος προειδοποιεί για περαιτέρω κινητοποιήσεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.